Θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τις έζησε από κοντά και είναι ο κύριος Πέτρος Αλέπης. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και βρισκόταν στα μετωπόλες αυτές τις μέρες. Κύριε Αλέπη, καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν συνέχεια και έτσι έμαθα. Γεια σας. Ναι, ήμουν όπως και πολλοί άλλα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ήμασταν στην πρώτη γραμμή όπως πάντα. Ο κ. Κουτσούμπας Πέτρας είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος πήγε εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, οπωσδήποτε πήγα στο Βαρνάβα, που είναι μια από τις περιοχές που δέχτηκε πολύ μεγάλο χτύπημα, για να ενημερωθεί από πρώτο χέρι και από τους κατοίκους, στο κοινοτικό συμβούλιο και να διαμορφώσουμε και ακόμα πιο ολοκληρωμένα το πλαίσιο ετοιμάτων που όπως είδατε καταθέσαμε, δηλαδή για την αποζημίωση 100% των πληγέντων, για να κηρυχθούν αναδραστωτές σε περιοχές κτλ. Όπως είδατε δυστυχώς κόντρα στις εξαγγελίες ψίχουλα της κυβέρνησης, για άλλη μια φορά εξαγγελίες που ούτε την ψυχική οδύνη φυσικά και το μεγάλο κίνδυνο που έζησαν οι άνθρωποι μπορούν να αποτρέψουν, αλλά και το ίδιο το μέγεθος των υλικών ζημιών τελικά δεν καλύπτουν, όπως έχουμε δει και σε άλλες ανάλογες φυσικές καταστροφές. Κύριε Αλέπη, είναι γεγονός πάντως ότι είτε με 2, είτε με 4, είτε με και 10 χιλιάρικα δεν ξαναστείνει ο άλλος επιχείρηση που κάηκε, εκτός και αν πέσει στα σαγόνια των τραπεζών. Στα σαγόνια, το παραλαμβάνω. Είναι έτσι όπως το λέτε, και από αυτή την άποψη είναι πρόκληση, μετά από όλο αυτό που ζήσαμε για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά στην Αττική, να λέγεται από το στόμα του Πρωθυπουργού ότι αυτοί που τελικά υπέφεραν, αυτοί που τελικά, ας πούμε, σε αυτούς που τελικά κόστησε η υπόθεση, είναι κάποιοι λίγοι συνάνθρωποι μας. Καταρχήν, 100 σπίτια δεν είναι λίγα, για να έχουμε μια αίσθηση του πολύ και του λίγου. Έτσι και επιχειρήσεις αντίστοιχα. Αλλά εγώ λέω και ένα σπίτι που δεν κάηκε. Και δίπλα του κάηκε το σπίτι ή δίπλα του κάηκε ο φυσικός πλούτος. Δεν υποφέρει. Αλλά ακόμη περισσότερο. Όλοι εμείς οι 5 εκατομμύρια άνθρωποι που ζούμε περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας. Και έχει τα τελευταία χρόνια καταστραφεί 700.000 στρέμματα πρασίνου. Δεν υποφέρουμε από αυτό, από τον αέρα που αναπνέουμε, από το φυσικό κάλος που έχει καταστραφεί. Και ακόμη πιο πολύ, γιατί κάθε χρόνο είναι και χειρότερο το έργο, το ότι η φωτιά μπήκε μέσα στον οικιστικό ιστό, δηλαδή μέσα στα πολυοδομικά τετράγωνα, ας το πούμε έτσι, της πρωτεύουσας. Όλο το αφήγημα δηλαδή καταραίει, το ότι είναι επιτυχημένη μια διαχείριση, αν καεί μόνο δάσος και μετά δώσω 5, 7, 8, 10 χιλιάδες σε αυτούς που πιο άμεσα έπαθαν δηλαδή τη ζημιά και κάπου εκεί η ιστορία τελειώνει. Εδώ είχαμε νεκρούς. Είχαμε 100.000 στρέμματα δάσους και είχαμε και φωτιά μες στον οικιστικό ιστό. Δεν χωράει δικαιολογία. Είχαμε την νεκρή στην επιχείρηση που κάηκε και είχαμε και μια γυναίκα που την πάτησε. Είχαμε και την νεκρή στην επιχείρηση που κάηκε και είχαμε και την κυρία πάνω στο Καφανδρίτη με το φορτηγό κτλ. Ναι, βεβαίως. Έχουμε δηλαδή δύο νεκρούς που δεν γύρισαν πίσω στα σπίτια τους, έτσι δεν είναι. Ναι. Και όλη αυτή την καταστροφή που ζήσαμε. Κυρία Λέπη, εσείς που ήσασταν στα μέτωπα, τι δεν έγινε σωστά, τι ήταν αυτό που έφταξε και μπήκε η φωτιά, όπως πολύ σωστά λέτε, στον αστικό ιστό? Κοιτάξτε, δείτε, βγάζει μάτι ότι υπάρχει πρόβλημα στην πρόληψη και στο οργανωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Αυτό είναι, όποιος ήταν εκεί και είναι αντικειμενικός παρατηρητής, το καταλαβαίνει με τη μία. Και δεν χωρούν δικαιολογίες, ούτε εξεργασίες, ούτε κλιματικές αλλαγές, αυτό ούτε τίποτα. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Το ότι παρά τη φιλότιμη την εξαιρετικά ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών, είναι πολύ μεγάλες οι ελλείψεις, κοντά 4.000 λένε πυροσβέστες, 10.000 δασευγάτες κτλ. Το ότι υπήρχαν δεξαμενές και αντλιοστάσια τα οποία ήταν χωρίς νερό. Το ότι ακόμα και εκεί που καθαρίστηκαν οικόπεδα με την περιβόητη ατομική ευθύνη κτλ. Γίνανε νέα καύσιμη ύλη, γιατί ήταν έξω τα υλικά αυτά από τα σπίτια ή τα οικόπεδα και δεν είχαν φροντίσει η κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις που υπήρχαν κτλ. Να μαζευτούν αυτά τα υλικά. Όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε η φωτιά γρήγορα να επεκταθεί. Ούτε μόνο τα εναέρια μέσα φτάνουν, που κι αυτά είναι ανεπαρκή. Περνάει ένα αεροπλάνο, ξαναπερνάει μετά από μια ώρα, πώς να προλάβει. Θέλει ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα δεν ευνηδιάζεται και κανείς. Τώρα ζούμε στην Αθήνα τόσα χρόνια, εδώ μεγαλώσαμε. Κάθε χρονιά γίνεται μία τουλάχιστον φωτιά. Η δε αυτή φωτιά που ζήσαμε τώρα, επειδή είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι, αν δείτε τα ρεπορτάζ που γίνονταν στη φωτιά του 2009, είναι περίπου ταυτόσιμα τα λόγια και η διαδρομή που ακολούθησε η συγκεκριμένη φωτιά.
Μάλιστα οι πιο παλιοί λέγανε, που συζητάγαμε εκεί πέρα και τα λοιπά, λέγαμε δυστυχώς θα φτάσει Πεντέλη. Όπως σκέφτασε. Πάντως, και ξεπέρασε κύριε... και την Πεντέλη. Ναι, πάντως κύριε Αλέπη, θα πω κάτι το οποίο το έλεγα χθες. Δεν θυμάμαι στην κυρία Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα στον κύριο Σταμάτη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν δικαιούται ούτε το ένα κόμμα, ούτε το άλλο κόμμα να μιλάνε που κυβερνούσαν τη χώρα. Όταν είχαμε το 2007, θυμόστε, νεκρούς 70-80, πώς ήτανε, Ηλία και Εύβοια, κάνω λάθος. Ναι. Όταν έγινε το Μάτι, όταν είχαμε πάλι αυτά που λέτε εσείς το 9, αλλά και αυτά που γίνανε σήμερα. Μιλάνε και αναρωτιέμαι γιατί εσείς έχετε στο μυαλό σας να ζητήσετε σύγκληση πολιτικού συμβουλίου, η πολιτική αρχηγή να μαζευτείτε γύρω από ένα τραπέζι, να βρεθεί κάποια άκρη, βρε αδελφέ, με αυτή την ιστορία. Η ουσία είναι πολύ βαθιά και αφορά τις διαχρονικές ευθύνες, όπως σωστά θέσατε, του κράτους που ζούμε, του εχθρικού κράτους για το λαό, που για άλλα φροντίζει να δώσει κονδύλια, όπως για τις φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα κτλ., αλλά για την αντιπυρική ή αν θέλετε και για την αντιπυρική προστασία. Είναι όλα σημαντικά και η άμυνά μας είναι σημαντική, αλλά και η καθημερινότητά μας είναι επίσης σημαντική. Έχετε δίκιο, αλλά η άμυνά μας δεν εξασφαλίζεται με τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Για την άμυνά μας έχετε απόλυτο δίκιο. Για τη φρεγάτα που είναι εκεί για τα συμφέροντα των εφοπλιστών δεν έχει να κάνει με τα εθνικά μας συμφέροντα. Στους εφοπλιστές κανονικά, αν τους είχαμε δώσει μια offshore. Ένα offshore νησί, θα είχαν και Έλληνες επάνω. Τώρα βέβαια έχουν. Στο ερώτημά σας. Στο ερώτημά σας υπάρχει το εξής ουσιαστικό. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κατευθύνσεις της, που υπηρετούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα τα κόμματα του κεφαλαίου, λέει ότι τα έργα αυτά μιας πιο ουσιαστικής υποδομής, που εξασφαλίζουν τη ζωή του ανθρώπου, τη ζωή του λαού, τις ανάγκες και την περιουσία του, είναι μη επιλέξιμα. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν στα επίσημα κείμενά τους. Στη γνωστή λογική κόστους-οφέλους. Και γι' αυτό το λόγο έχουν επιλέξει να μην γίνονται τέτοια έργα και να μην υπάρχουν τέτοιες υποδομές. Αντιθέτως, μετά την καταστροφή και μετά όλη αυτή την οδύνη και τη φρίκη, επιτρέψτε μου να πω που ζούμε, να δίνονται ορισμένες αποζημιώσεις. Το θεωρούν πιο συμφέρον. Τόσο κοινικά. Καταλάβατε. Ναι, πάντως δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτό το ένα παλιό τραγούδι του κινηματογράφου Doris Day, το Κέσερα Σερά, διότι ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να το ελέγξουμε. Πρέπει να το ελέγξουμε, κύριε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε και γι' αυτό εμείς, όπως ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και άλλοι λαϊκοί, μαζικοί φορείς κτλ., λέμε στο λαό μας να μην συμβιβαστεί. Μέσα από τέτοιες φυσικές καταστροφές όπως την Εύβοια, πρόπευση κτλ., βγήκε το γνωστό σύνθημα ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Και γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε τώρα να διεκδικηθούν αυτά που οφείλει η κυβέρνηση να δώσει, τώρα να υπάρξει εγρήγορση, γιατί η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει όπως γνωρίζετε. Όχι, βέβαια. Τώρα να υπάρξει εγρήγορση, γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες καταστροφές, μετά από λίγο έρχονται τα πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Τώρα να υπάρξει διεκδίκηση από Δήμους, Περιφέρεια και Κράτος να δοθούν κονδύλια για να φτιαχτούν επιτέλους υποδομές που χρειάζονται. Άρα έχετε δίκιο, ναι, έτσι είναι. Αλλά για να καταφέρουμε να πάρουμε ανάσες και να ζήσουμε σαν άνθρωποι, αυτό μπορεί να διεξαχθεί μόνο κόντρα σε αυτή την πολιτική που θέλει να μας πνίξει. Κύριε Αλέπη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα. Ήταν ο κ. Πέτρος Αλέπης, μέλος κεντρικής επίτροπης του ΚΚΕ.